απίστευτες εικόνες σήμερα στο Λουτράκι. Ο εορτασμός της Εθνικής Γιορτής αμαυρώθηκε με δρυσιές, ξύλο και χημικά. Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στεφάνων ήρθε η σειρά του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Τάφη Μπούκουρα. Ομάδα συγκεντρωμένων γιούχαραν τον βουλευτή και κινήθηκαν εναντίον του. Βουλευτής νομού Κορινθίας, κύριος Μπούκουρας Ευστάθιος. Ήταν η αντίδραση των μελών της Χρυσής Αυγής που συνόδευαν τον βουλευτή με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία. Ακολούθησε πανικός με τους αστυνομικούς να ρίχνουν χημικά ανάμεσα σε απλούς πολίτες και παιδιά που έτρεχαν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν. Αφού ηρέμησαν τα πνεύματα, η εκδήλωση συνεχίστηκε. Προσωρινά όμως. Όταν ήρθε η ώρα να καταθέσει στεφάνι, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου, Χαράλαμπος Τετράδης, ο ίδιος πήρε το στεφάνι εκνευρισμένος και το πέταξε στο μνημείο αντί να το καταθέσει, φωνάζοντας ντροπή στους επίσημους. Διοικητής κύριος Τετράδης Χαράλαμπος. Με απόφαση της ηγεσίας της αστυνομίας, ο διοικητής του τμήματος Λουτρακίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Πάμε στον κύριο Καστιδιάρη, τον πρόσωπο. Καλησπέρα, κύριε Καστιδιάρη. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να είναι αγανακτισμένοι είναι οι βουλευτές Χρυσής Αυγής σήμερα. Διότι, όπως είδατε στα πλάνα αυτά, μια ομάδα αλητών επιτέθηκε στον βουλευτή μας. Δεν τον κάλυψε κανένας αστυνομικός στον βουλευτή μας. Εκεί που γίνεται ο χαμός, αν προσέξετε, θα δείτε ότι αυτός ο φαλακρός που βρίσκεται στο έδαφος είναι ένας αριστεριστής που επιχείρησε να χτυπήσει τον κύριο Μπούκουρα και αμυνόμενος ο κύριος Μπούκουρας μόνος του τον πέταξε κάτω. Και μόλις τον πετάει κάτω, παρεμβαίνει η δημιουργία που ήταν εκεί και ρίχνει χημικά στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν ούτε πουθενά, ούτε στη Σοβιετική Ένωση. Είναι τρομερά πράγματα, τα καταγγέλλω. Νομίζω πως όλοι δεχόμαστε πως ως ένα κόμμα που εκπροσωπούμε 1 εκατομμύριο Έλληνες έχουμε το δικαίωμα να καταθέτουμε στεφάνι σε εθνικές επαιτίους. Ουδής μπορεί να μας το στερήσει αυτό. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά ακούω το δήμαρχο της Ελευσίνας, κύριε Καστιδιάρη, αν δεν κάνω λάθος, να λέει θα ζητήσει την άση του τηλεφωνικού απορρίτου ότι εσείς τον απειλήσατε. Ο δήμαρχος της Ελευσίνας λέει ψέματα, βρήκε έναν τρόπο για να διαφημιστεί και να ακουστεί το όνομά του σαν κανάλια. Εγώ ξέρετε δεν είμαι άνθρωπος που απειλεί, ούτε που παίρνει τηλέφωνα για να υβρίσει. Όταν είναι να κάνω κάτι, το κάνω κάτι, το κάνω δημόσια και δεν κρύβομαι πίσω από κανέναν. Και αν κάνει μήνυση, θα κάνω και εγώ μήνυση εις βάρος του. Αλλά έκανε ό,τι έκανε με μοναδικό σκοπό να διαφημιστεί. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε σε όποιο δήμο επιθυμούμε και να καταθέτουμε στεφάνι. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να πάω στην Ελευσίνα. Σήμερα ήμουν στη στρατιωτική παρέλαση των Αθηνών για να δω τον αδερφό μου, που παρήλασε με τη δεύτερη μοίρα αλεξιτοτιστών. Είδα ένα έσχος βεβαίως. Όσον αφορά τα αστυνομικά μέτρα, δεν πήγαμε τους επισήμους, πήγαμε τον απλό κόσμο και η κατάσταση ήταν τραγική και απαράδεκτη και την καταγγέλλω. Και αν θέλετε να κάνω και μία πρόταση για το πώς πρέπει να γίνονται οι παρελάσεις για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αυτή η απαράδεκτη εικόνα που δεν τιμά σε καμία περίπτωση στην εθνική μας επέτειο, η μόνη λύση είναι να φύγουν οι πολιτικοί άρχοντες, να μην έχει επισήμους, να έχει μόνο τη στρατιωτική ηγεσία. Να μην πηγαίνουν πολιτικοί στις παρελάσεις, να πηγαίνει μόνο ο λαός και να τιμά το στρατό. Όπως έγινε από τη Βουκουρεστίου και κάτω μέχρι την Ομόνια που παρήλασαν τα τμήματα άψογα. Η σχολή Ευελπίδων τραγούδισε το Μακεδονία ξακουστή και την αποθέωσε εκεί ο συγκεντρωμένος κόσμος και δεν συνέβη το παραμικρό επεισόδιο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και μία μικρή αναφορά μόνο θέλω κλείνοντας. Στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαμε πριν από λίγες ώρες έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα για τα τουρκικά σύριαλ, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες Έλληνες. Υπάρχουν τηλεοπτικά πλάνα στο διαδίκτυο. Ναι. Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση απόταρα για αυτή την εκδήλωση, κανείς δεν την πρόβαλε. Ναι. Αλλά δώσαμε και εμείς την πρέπουσα απάντηση σε αυτούς που υβρίζουν την ελληνική ιστορία. Γιατί αποτελεί ύβρι για εμάς την ημέρα αυτή της εθνικής μνήμης. Ναι. Αλλά με τη διαφορά ότι οι εργαζόμενοι στον τηλεοπτικό σταθμό δεν έχουν καμία σχέση με την επιλογή του προγράμματος. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχουμε τους εργαζομένους. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τη διοίκηση και τη διεύθυνση, με τους καναλάρχες, τους εργολάβους. Στη συγκροτήμενη περίπτωση, όπως ξέρετε, είναι ο κύριος Μπόμπολας, που δεν έχει μόνο το κανάλι, έχει πάρει και τόσα μεγάλα έργα και μέχρι και στη Λίσσα Λαγκάρντ είναι το όνομά του. Με αυτούς έχουμε πρόβλημα και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το προσωπικό του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλό βράδυ να έχετε.